Γεια σας, είμαστε από το Zizania News και θέλουμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Βέβαια. Ποια ήταν η έμπνευσή σας για την ταινία που φτιάξατε? Έμπνευση. Τώρα δεν ήταν ακριβώς έμπνευση, γιατί είναι ένα ντοκιμαντέρ. Θέλαμε να καταγράψουμε μια πραγματικότητα ενός παιδιού, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα παιδιά. Είναι ένα χαρισματικό παιδί, είναι 6 ετών και μπορεί να πει κανείς ότι το μυαλό του, κάποιες εκφάνσεις του, είναι ένα μυαλό ενός άνθρωπου πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Οπότε δεν είναι στην πραγματικότητα έμπνευση, αλλά ήταν μια ανάγκη να δείξουμε, να παρουσιάσουμε στα παιδιά, στο παιδικό κοινό, μια άλλη πραγματικότητα. Τι βιώνει ένα παιδί που το μυαλό του είναι λίγο διαφορετικό από το μυαλό των υπόλοιπων παιδιών. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για τη συνεργασία σας με τον πρωταγωνιστή της ταινίας? Ναι, βεβαίως. Με τον Ηράκλειτο μείναμε μαζί περίπου 4 μήνες. Σχεδόν 3 φορές την εβδομάδα συναντιόμασταν, από 4-5 ώρες. Στην αρχή νόμιζε ότι θα φτιάξουμε βιντεάκι για το YouTube. Αυτή ήταν η αρχική του ιδέα. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, ότι ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ και να παρακολουθήσουμε τη ζωή του, τη σκέψη του, ένα πορτρέτο του, όπου κατάλαβα ότι θα πρέπει να είναι ο εαυτός του. Η κάμερα υπήρχε, έγινε πάρα πολύ φίλος με τον Μάσιμο, είναι αλήθεια ότι συνδέθηκαν. Από ένα σημείο και έπειτα ήμασταν φίλοι πια, δηλαδή περίμενε να πάμε και εμείς περιμέναμε πότε θα πηγαίναμε για να περάσουμε χρόνο μαζί. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι προέκυψε πάρα πολύ, είχαμε πάρα πολλές ώρες υλικό. Ήταν αρκετά δύσκολο στο μοντάζ. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη χαρά να ξαναβλέπουμε πάλι τον Ηράκλειδο και αυτά που ζει. Πάρα πολύ μαζί. Περνάγαμε και πολλή ώρα χωρίς να τραβάμε. Ναι. Υπήρξαν προβλήματα στη συνεργασία σας? Κανένα. Απολύτως όχι. Γιατί από ένα σημείο και έπειτα η κάμερα δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν ανύπαρκτη η κάμερα για αυτόν. Συνεργασία όχι, κανένα πρόβλημα. Απολύτως. Ευχαριστώ πολύ.